Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές ότι διανύουμε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο με εντάσεις στην περιοχή. Κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γιατί έχουμε απέναντί μας μία Τουρκία που γίνεται ολοένα και πιο επιθετική, αξιοποιώντας τη στήριξη που της παρέχει ο διεθνής παράγοντας, που της παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Λιβύη, αξιοποιώντας τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια γείτονα η οποία θέλει να παίξει ρόλο περιφερειακής δύναμης, να καταστεί ναυτική δύναμη στη Μεσόγειο, με έναν ηγέτη ο οποίος ιδίως μετά το 2016 βρίσκεται σε μία άλλη σφαίρα, θεωρεί τον εαυτό του παγκόσμιο αρχηγό του Ισλαμιστικού κινήματος και δεν διστάζει να προκαλεί με τις δηλώσεις του και τη συμπεριφορά του. Έχουμε μια Τουρκία η οποία δεν δίστασε να συνάψει ένα παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης, δεν κυρώθηκε από την Αιγυπτιακή, από την Βουλή της Λιβύης. Ένα ανυπόστατο νομικά μνημόνιο, το οποίο όμως παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και δεν διστάζει, σύντομα λέει, θα προκηρύξει παρανόμως και οικόπεδα σε αυτή την περιοχή, νοτίως της Κρήτης. Έχουμε μια Τουρκία η οποία εντείνει τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και συνεχίζει παραβιάσεις εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Έχουμε μια Τουρκία η οποία προέβει σε μια απάνθρωπη, θα έλεγα, εργαλειοποίηση προσφύγων και μεταναστών στον Εύρο, με στόχο όχι να εκβιάσει μόνο την Ελλάδα, να εκβιάσει κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια Τουρκία η οποία από καιρό έχει προσχωρήσει σε μια αναθεωρητική αντίληψη, λογική, απέναντι στις διεθνείς συνθήκες και πρόσφατα μάλιστα σε μια προκλητική κίνηση μετέτρεψε την Αγία Σοφιά αλλά και τη Μονή της χώρας σε τζαμιά παραβιάζοντας βασικές οικουμενικές αξίες. Και έχουμε και μια Τουρκία που τις τελευταίες 15 μέρες παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Καστελόριζο, ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, και απειλεί έναν γείτονά της, απειλεί την Ελλάδα. Απέναντι σε αυτή την Τουρκία, είναι προφανές ότι απαιτείται ενότητα. Απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή επιθετική, αλλά σαφή από την άλλη μεριά στρατηγική. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν καταλαβαίνει τι κάνει ο γειτονός μας. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν έχει στρατηγική στόχευση την αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο Αιγαίο. Απέναντι σε αυτή την Τουρκία προφανώς οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκούν λόγοι ενότητας. Απαιτείται και μία σαφή εθνική στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Παρακολούθησα με προσοχή την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, έχοντας την ελπίδα ότι έστω και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές θα μπορέσω να διακρίνω στοιχεία αυτής της συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής απέναντι σε ένα γείτονα που κλιμακώνει μια επιθετική στρατηγική. Λυπάμαι, αλλά δεν εισέπραξα αυτή τη στρατηγική. Δεν κατανόησα αυτή τη στρατηγική. Είπε στην αρχή της ομιλίας του, οφείλουμε να είμαστε σήμερα προσεκτικοί όλοι μας. Έχουμε ιστορική ευθύνη όμως όλοι μας να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας σε μια κρίσιμη στιγμή στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Και είναι υποχρέωση και καθήκον της αντιπολίτευσης της χώρας και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να μιλά τη γλώσσα της αλήθειας στα εθνικά θέματα και της κυβέρνησης είναι καθήκον. Της εκάστοτε κυβέρνησης. Για μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν, είναι και θα είναι σαφές ότι μια τέτοια εθνική στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος μπορεί και πρέπει να έχει δύο πολύ συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον, την αποφασιστική υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας και δεύτερον, την επανεκκίνηση των ερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία για την επίλυση της διαφοράς μας για την υφαλοκρηπίδα που ταυτίζεται με την ΑΟΣ, με προσφυγή στη Χάγη αν χρειαστεί, αν εκ νέου οι διερευνητικές αποτύχουν. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική, είναι μια χώρα που θέλει την καλή γειτονία, το διάλογο, τις ειρηνικές σχέσεις, είναι μια χώρα που τα επιχειρήματά τους πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα και μια χώρα αποφασισμένη να υπερασπιστεί με κάθε κόστος την κυριαρχία της και τα δικαιώματά της. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η χώρα. Εξέπεμπε, εκπέμπει και πρέπει να συνεχίσει να εκπέμπει. Και αυτή πρέπει να είναι μια στρατηγική με σαφείς στόχους και με ένα πλαίσιο ώστε οι στόχοι αυτοί να εξυπηρετηθούν. Και για μας είναι σαφές ότι μπορεί να εξυπηρετηθούν αν η Ελλάδα, μόνο αν η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, προωθώντας ενεργά το διεθνές δίκαιο, μέσω μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Αυτή, κύριε Μητσοτάκη και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν η Ελλάδα που μετά από 30 χρόνια εγκατέλειψε την πολιτική της ακινησίας και έλυσε προς το συμφέρον της και προς το συμφέρον της περιοχής το ζήτημα της ονομασίας των βορείων γειτόνων μας με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ώστε σήμερα η αεράμινα των βόρειων γειτόνων μας να καλύπτεται από την ελληνική πολεμική αεροπορία και όχι από την Τουρκία. Αυτή ήταν η Ελλάδα που μέσω αυτής της συμφωνίας αντέστρεψε όχι μόνο την τύχη της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά δύο χωρών στα βόρεια σύνορά μας και της Αλβανίας, ώστε αντί να καταρρεύσουν πλήρως όπως διαφαίνονταν το 17 και να καταστούν έρμεα συμφέροντα της Τουρκίας και άλλων δυνάμεων, πήραν τελικά ευρωπαϊκή τροχιά. Αυτή, κύριε Μητσοτάκη, ήταν η Ελλάδα που έφτασε πιο κοντά από ποτέ στη δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, προτάσσοντας τα σωστά αιτήματα στη διαπραγμάτευση και πάλεψε για το πολύτιμο και εκτιμένο του πλαισίου Γκουτιέρες, την κατάργηση των εγγυήσεων δηλαδή, και την αποχώρηση του κατοχικού στρατού από την Κύπρο. Και είναι ένα κεκτημένο αυτό το πλαίσιο Γκουτιέρες, από το οποίο οφείλουν και πρέπει να επανακινήσουν τις συνομιλίες. Αυτή ήταν η Ελλάδα που εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκη της Τουρκίας πέρυσι τον Ιούνιο για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και ένα πολύτιμο πλαίσιο κυρώσεων το οποίο δεν αξιοποίησατε. Αυτή ήταν η Ελλάδα που πρωταγωνίστησε το 2015-2016 στον Ευρωτουρκικό Διάλογο με τρεις επισκέψεις μου τότε στην Τουρκία και που δέσμευσε για πρώτη φορά τη γείτονα να μειώσει δραστικά τις ροές και να δέχεται επιστροφές μεταναστών. Αυτή ήταν η Ελλάδα που καθιέρωσε μαζί με τη Γαλλία τη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου, που κίνησε επίσης το 18ο Στρατηγικό Διάλογο με τις ΗΠΑ, που καθιέρωσε πολυμερή συνεργασία στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, που συμφώνησε στον αγωγό Ιστιμέτ και κατοχύρωσε το σχήμα 3-1 με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτή λοιπόν ήταν η Ελλάδα της ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Πυλώνας ειρήνης, ασφάλειας, συνεργασίας, αλλά και η αποφασιστική δύναμη να υπερασπιστεί
το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Και το ερώτημα είναι, τι γίνεται σήμερα? Διότι αυτή η Ελλάδα προάσπιζε αποφασιστικά την κυριαρχία της μέσω των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ενίσχυε συμμαχίες υπέρ της χώρας, προωθούσε το διάλογο. Σας άκουσα λοιπόν σήμερα και διαρωτήθηκα τι ακριβώς κάνουμε. Πόσους κινδύνους διατρέχουμε αν συνεχίσουμε χωρίς στρατηγική? Διότι αυτό που βλέπουμε όλοι οι Έλληνες εδώ και 15 μέρες, δεν μπορεί να κρυφτεί, είναι μια κυβέρνηση που αδυνατεί να υπερασπιστεί τις ίδιες της τις αποφάσεις. Καλές ή κακές. Αδυνατεί όμως. Και κυρίως αδυνατεί να προασπίσει αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ανατολικά του 28ου μεσημβρινού. Μια κυβέρνηση που παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά συμβούλια να περνούν το ένα μετά το άλλο, με τις συμμαχίες μας για κυρώσεις στην Τουρκία να αποδυναμώνονται αντί να ενισχύονται, παρά την κλιμάκωση των παραβιάσεων. Μια κυβέρνηση που συμφωνεί σε ρυθμίσεις σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες, οι οποίες μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά στο μέλλον. Και μια κυβέρνηση που προτείνει μεν σταθερά το διάλογο στην Τουρκία, αλλά δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα επανέλθουμε σε αυτό το διάλογο. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Για να είμαι απολύτως σαφής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Μητσοτάκη, αποφασίσατε να υπογράψετε τη συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Μια συμφωνία την οποία εμείς διαπραγματευτήκαμε όντως σε πολλούς γύρους και πιο πριν από εμάς διαπραγματεύτηκε. Και καλά κάνατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι όχι μόνο στήριξα και στηρίξαμε την Ελληνοϊταλική Συμφωνία, παρά τους σοβαρούς συμβασμούς στους οποίους βασίστηκε, αλλά έχουμε απόλυτη επίγνωση εμείς ότι δεν υπάρχει διεθνή συμφωνία χωρίς συμβασμούς, αρκεί αυτή να είναι προωθητική. Όχι μόνο υποστηρίξαμε δημόσια την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία με την Αίγυπτο για να διεμβολήσει την παράνομη συμφωνία της Τουρκίας με τον Λίβιο Πρωθυπουργό, αλλά το επιπλέον, σε δημόσιες δηλώσεις μου υπογράμμισα και ότι στηρίζουμε μια τμηματική συμφωνία η οποία να επιτρέπει την οριοθέτηση στην περιοχή του συμπλέγματος Καστελορίζου σε μεταγενέστερο στάδιο. Και είχα το θάρρος να πω σε συνομιλίες που να συμπεριλαμβάνουν και την Τουρκία, διότι εμείς δεν είμαστε με τη στρατηγική της δίθεν απομόνωσης μιας χώρας όπως η Τουρκία. Εμείς λέμε καθαρά τη στρατηγική μας. Και αυτός ήταν ο σχεδιασμός μας. Εσείς όμως τι κάνετε ακριβώς τώρα? Θα αναφερθώ σε τρία βασικά σημεία κριτικής. Πρώτον, υπογράψατε τελικά μια συμφωνία που δεν τόλμησε ούτε καν να προσεγγίσει την τουρκική κόκκινη γραμμή του 28ου μεσημβρινού. Αφήνοντας έτσι έξω όχι μόνο το Καστελόριζο, αλλά τη μισή Ρόδο. Και υπογράψατε χωρίς καμία πρόβλεψη και κανένα σχέδιο για την αμυντική θωράκιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ανατολικά του 28ου μεσημβρινού. Στα πρότυπα αποτρεπτικό ενεργειών που τα γνωρίζετε, τα γνωρίζουν και οι ένοπλες δυνάμεις μας, αφού χρειάστηκε να τα υλοποιήσουν και στο παρελθόν, με επιτυχία. Και αναφέρομαι στο 18. Θέλω εδώ να είμαι σαφής για να μην παρεξηγηθώ. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών μας και σήμερα, όπως και το 18, όπως και πάντα, επιτέλεσαν και επιτελούν τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν με απόλυτο επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και ψυχραιμία. Όπως απαιτείται δηλαδή. Αλλά τα στελέχη δεν αποφασίζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εισηγούνται στο ΚΙΣΕΑ, αλλά η πολιτική ηγεσία είναι αυτή και ορθώς που αποφασίζει τον σχεδιασμό. Και οι αποφάσεις σας
Ήταν αποφάσεις για τα μάτια του κόσμου. Ήταν αποφάσεις για την επικοινωνία. Η εξωτερική μας πολιτική όμως και η άμυνα της χώρας δεν είναι επικοινωνία. Και αναρωτιέμαι γιατί έπρεπε να παρακολουθούμε όλη αυτή την οπερέτα, αυτή τη θλιβερή για τη χώρα μας παράσταση, όπου διατυμπανίζεται ότι η δήθεν το τουρκικό ερευνητικό πλοίο δεν πραγματοποιεί έρευνες, διότι υπάρχει, λέει, θόρυβος από τα παρακείμενα πλοία, από τις τουρκικές φρεγάτες, δηλαδή, που το συνοδεύουν. Δεν πραγματοποιεί έρευνα, άρα δεν παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα γιατί να ζητήσουμε την αργοποίηση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς παράγοντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κυρώσεις, αφού δεν διεξάγει έρευνες. Κάνει βόλτες. Αυτές τις κραυγαλαίες αντιφάσεις αντιμετωπίζει κανείς όταν πορεύεται με μοναδική του πηξίδα την επικοινωνία. Και όταν στο μυαλό του το μόνο που έχει είναι πώς θα ηρεμήσει το εσωκομματικό του ακροατήριο. Που έμαθε να φορά χλαμίδες στα ρηχά νερά των Πρεσπών, αλλά τώρα φοράει πιτζάμες στα βαθιά νερά του Αιγαίου. Θα αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, κύριε Μητσοτάκη. Οι 300 βουλευτές έχουν ευθύνη στις κρίσιμες στιγμές. Και οι κρίσιμες για τη χώρα συμφωνίες πρέπει να κυρώνονται όχι με την ψήφο μόνο των κομμάτων, αλλά με την ψήφο και του τελευταίου βουλευτή, που πρέπει να έρθει στο κοινοβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ναι, θα σας εξηγήσω τι είναι. Θα σας εξηγήσω, διότι με την δική σας λογική, με την λογική τη δική σας, θα έπρεπε όσοι έχουν ενστάσεις, όσοι διαφωνούν, όσοι ασκούν κριτική, να μην μιλούν καν, μας το είπατε στην αρχή της ομιλίας σας, μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς, αλλά και είτε να ψηφίζουν υπέρ, στο όνομα του εθνικού συμφέροντος, είτε κατά. Σοπεδώνετε δηλαδή, όπως κάνατε και στη Συμφωνία των Πρεσπών, που ήσασταν υπέρ, που την τηρήσατε, την τηρείτε και την τιμάτε, αλλά καταψηφίσατε βγάζοντας τον ελληνικό λαό και τον διχάζοντας τον, βγάζοντας τον στον δρόμο να διαμαρτύρεται και να διαδηλώνει. Εμείς θα τηρήσουμε στάση εθνικής ευθύνης και εδώ. Μη με διακόπτετε όμως, ακούστε την κριτική μου. Είμαι ακόμα στο πρώτο σημείο της κριτικής. Και το πρώτο σημείο της κριτικής αφορά στο γεγονός ότι προχωρήσατε χωρίς να έχετε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο για την προάσπιση δικαιωμάτων μας μετά τον 28ο μεσημβρινό που αφήσατε εκτός της συμφωνίας. Και το πιο τραγικό βέβαια δεν είναι μόνο ότι όποιον έλεγε την αλήθεια τον αναγκάσατε σε παρέτηση, όπως τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας σας, τον κύριο Διακόπουλο, ο οποίος για λόγους αυτοεκτίμησης και αξιοπρέπειας είπε την αλήθεια. Το πιο τραγικό είναι αυτό που σας είπα, ότι από μόνοι σας με αυτή τη ρητορική αποδυναμώνατε τα επιχειρήματα της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Εκτός αν μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς πραγματοποιήθηκε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων χωρίς η Τουρκία να πραγματοποιεί έρευνες, όπως λέγατε. Πάμε όμως στο δεύτερο σημείο της κριτικής. Υπογράψατε τη συμφωνία με την Αίγυπτο όχι μόνο χωρίς αμυντικό σχεδιασμό αποτροπής, αλλά και χωρίς διπλωματικό σχεδιασμό. Ενώ η Τουρκία πραγματοποίησε την πιο προκλητική παραβίαση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων της τελευταίας 20ετίας, όχι μόνο δεν υπήρξε κοινή δήλωση των 27, όχι μόνο δεν είχατε σχέδιο ώστε να ενισχυθούν οι φωνές υπέρ της προοπτικής κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και στενοί μας σύμμαχοι υποστήριξαν να μπει αυτή η συζήτηση στις ελληνικές καλένδες. Εάν όμως μας είχατε ακούσει και είχατε ανοίξει τη συζήτηση για κυρώσεις πολύ νωρίς, εμείς φωνάζαμε από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής σας, έστω τον Νοέμβριο,
μετά τη σύναψη του τουρκολεβικού συμφώνου. Αν μας είχατε ακούσει, αντιαρμόδιοι υπουργοί σας τότε, να λένε ότι είναι στρατηγική σας απόφαση να μην ζητήσετε κυρώσεις και να μην θέσετε ζήτημα κυρώσεων. Θα θυμάστε αυτά. Ο κ. Βαρβιτσιώτης κάθεται δίπλα από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αναπληρωτής ήταν, δεν κάνω λάθος. Αυτό λέγατε. Ορίστε οι δηλώσεις σας. 17 Δεκεμβρίου του 19. Στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης να μην θέσει θέμα κυρώσεων σε αυτή τη φάση. Καταθέτω στα πρακτικά. Αν λοιπόν είχατε ακούσει τις προτροπές μας στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που είχε στόχευση και δεν ζητάγαμε από τον Ιούνιο, τις καταφέραμε τότε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τυχαία τις κυρώσεις, βλέπαμε τη στρατηγική της Τουρκίας. Αν επίσης είχατε αποφασίσει να παίξετε πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρωτουρκικό διάλογο που επανακινήθηκε τον Μάρτιο, αντί να είστε απόντες, και αν είχατε πιέσει για σύνοδο Ευρωπαϊκών χωρών του Νότου ώστε να ενισχυθούν οι συμμαχίες μας στη Μεσόγειο, ενδεχομένως σήμερα οι εξελίξεις να ήταν διαφορετικές. Και στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι είναι απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της και να παριστάνει τον ουδέτερο μεσολαβητή σε αυτές τις εξελίξεις. Να αποφασίζει κάθε τρεις και λίγο κυρώσεις για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων χωρών, αλλά να σφυρίζει αδιάφορα ή στην καλύτερη περίπτωση να παριστάνει τον διαιτητή όταν πρόκειται για παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τρίτο σημείο κριτικής. Οι μέσω μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από τη συμφωνία. Συνάψατε μία συμφωνία που μπορεί να δημιουργήσει πολύ αρνητικά προηγούμενα για τη χώρα εάν αφήσουμε την Τουρκία να την εκμεταλλευτεί με το γνωστό στρεψόδικο τρόπο της. Και δεν θα σταθώ μόνο στην κριτική για τη μειωμένη επίρρεια στο μεγαλύτερο νησί μας, στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα νησιά. Ή στο ότι δεχθήκατε να ληφθεί υπόψη μόνο ένα κομμάτι της Ρόδου αντί ολόκληρο το νησί στην οριοθέτηση. Θα σταθώ όμως στο ότι επιμένετε ακόμα και σήμερα να μην απαντάτε στο ερώτημα, να μην μας λέτε αν στη συμφωνία αυτή ως μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε η αρχή της αναλογικότητας αντί η αρχή της μέσης γραμμής. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί αλλάζει στρατηγική αντιμετώπισης, αλλάζει η εθνική μας στρατηγική στα θέματα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Είναι κρίσιμο αυτό. Πρέπει να το απαντήσετε. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Αν θέλετε, κύριε Μητσοτάκη, πραγματικά εθνική συνεννόηση για να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη πρόκληση για τη χώρα που λέγεται ελληνοτουρκικές σχέσεις με έναν γείτονα που κλιμακώνει την επιθετικότητά του, δεν έχετε παρά να ζητήσετε επιτέλους τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για να καταγραφούν οι θέσεις των πολιτικών δυνάμεων και της κυβέρνησης και να καταλήξουμε, αν μπορούμε, σε μια εθνική στρατηγική. Εσείς επιλέγετε να ενημερώνετε. Δεν αντιλέγω. Ενημερώνετε, όντως. Δεν έχω παράπονος προς αυτό. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για απλή ενημέρωση. Εδώ μιλάμε για συνεννόηση και εθνική στρατηγική. Δεν το θέλετε. Και αν θέλετε συνεννόηση για εθνική στρατηγική με στόχο την επανεκκίνηση των διερευνητικών και την προσφυγή στην Χάγη, αν χρειαστεί, όπως εμείς επιθυμούμε, θα πρέπει να μιλήσετε ανοιχτά στον ελληνικό λαό, όπως εμείς μιλήσαμε ανοιχτά σε μια ιστορική συμφωνία αυτή των Πρεσπών. Διότι η δική σας παράταξη, κύριε Μητσοτάκη, είναι αυτή που απέρριψε το Ελσίνκι, όταν η χώρα είχε την ευκαιρία για λύση στη μοναδική διαφορά με την Τουρκία, σε αυτή τη υφαλοκρηπίδα.
Η δική σας παράταξη είναι αυτή που καθιέρωσε το δόγμα της πλήρους επίρρειας για όλα τα ελληνικά νησιά στις διαπραγματεύσεις. Και εσείς ήσασταν μαζί με το Κινάλ, την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά, που ψηφίσατε τον νόμο Μανιάτη, σύμφωνα με τον οποίο ελείψει συμφωνία ΑΟΣ τα όρια της υφαλοκρηπίδας σε αυτήν την περίπτωση και του Καστελορίζου είναι στο απότατο όριο της 100% επίρρειας όλων των νησιών και του Καστελορίζου. Εσείς έχετε καθορίσει αυτά τα όρια των εθνικών κόκκινων γραμμών. Και εμείς αυτά τα όρια, αυτές τις κόκκινες γραμμές, 4,5 χρόνια, τις τιμήσαμε και τις προασπίσαμε. Διότι οι εθνικές γραμμές που συναποφασίζονται και ψηφίζονται δεν είναι άλλα καρτ. Εμείς τις τιμήσαμε. Εσείς τι κάνετε τώρα? Εσείς τώρα έρχεστε να αλλάξετε αυτό το πλαίσιο της εθνικής μας γραμμής? Εάν ναι, πείτε το ανοιχτά. Όχι κοροϊδία και ψέματα. Μια δεν κάνει έρευνα γιατί το πήρε ο άνεμος που φυσούσε, ήταν δυτικός, αλλά το πήρε από την άλλη μεριά. Την άλλη δεν κάνει έρευνα γιατί έχει φασαρία. Τι είναι αυτά? Και είστε, νομίζω, οι τελευταίοι οι οποίοι δικαιούστε να μιλάτε για διγλωσία στην εξωτερική πολιτική. Ο πρώην πρόεδρός σας, πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Σαμαράς, και υψηλόβαθμα στελέχη της δικής σας παράταξης, τόσα χρόνια διατυμπάνιζαν την άποψη, την ανάγκη να υπάρχει συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου, χωρίς τρίτους, απευθείας. Συγγνώμη, Ελλάδας-Κύπρου. Απευθείας Ελλάδας-Κύπρου. Λαμβάνοντας την εκτίμηση ότι το Καστελόριζο έχει 100% επίρρειας. Γιατί αν η Κρήτη έχει 90, πόσο έχει το Καστελόριζο? 110, δεν γίνεται. Και μιλούσαν όλοι αυτοί κατά της θεματικής συμφωνίας. Πού είναι σήμερα αυτοί? Κάνουν διακοπές. Μην κουνάτε λοιπόν τώρα το δάχτυλο στην αριστερά, που μέσα 4,5 χρόνια κατάφερε και την κυριαρχία μας να προστατεύσει και τις συμμαχίες μας να αναβαθμίσει και τον διάλογο με την Τουρκία να κρατήσει ζωντανό και να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας. Φοβάμαι ότι τίποτα από αυτά δεν καταφέρνετε σήμερα εσείς, και το λέω με μεγάλο πόνο αυτό, διότι στα εθνικά θέματα δεν μπορεί να χερεκακούμε. Βρισκόμαστε στο πλοίο που επιβαίνουμε, είναι κοινό πλοίο, είναι η χώρα. Πρέπει να πάει μπροστά. Όμως αυτή η αδυναμία που διαπιστώνω δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια λογική αντιμετώπιση των θεμάτων με την επικοινωνία. Ούτε βεβαίως να μας ζητάτε να σιωπήσουμε και να στιγματίζετε όποιος σας κάνει κριτική, αν αυτός είναι δικό σας να τον απολύετε, αν είναι στην αντιπολίτευση, θα τον κατατάσσετε στους απέναντι. Δίνουμε, λέει, επιχειρήματα στην Τουρκία. Αυτό μας λέτε. Τα ίδια κάνετε και με την πανδημία. Όποιος σας ασκεί κριτική είναι ψεκασμένος. Αυτή είναι μια ολοκληρωτική αντίληψη για τη δημοκρατία και για την πολιτική. Είναι επικίνδυνη. Σε ό,τι αφορά όμως τα εθνικά θέματα, επαναλαμβάνω, είναι υποχρέωση και καθήκον των πολιτικών δυνάμεων να καταγράφουν τη θέση τους, να μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας, να μην αυτολογοκρίνονται. Πριν λίγες μέρες ο κυβερνητικός σας εκπρόσωπος, ο ίδιος κυβερνητικός εκπρόσωπος που είχε κατηγορήσει την αξιωματική αντιπολίτευση, σας θυμίζω, ως δούριο ύπο της Τουρκίας, και από την άλλη μας εγκαλείται γιατί δεν θέλουμε συνεννόηση, έλεγε ότι οι εντάσεις με την Τουρκία είναι κυρίως λεκτικές και μας είπε ότι η δική μας τάση είναι ανεύθυνη. Προφανώς εννοείται ότι η υπεύθυνη στάση είναι να ψηφίζεις κατά όταν έχεις διαφωνίες ή ότι υπεύθυνο είναι να είσαι χειροκροτητής μιας συμφωνίας που ελλείψη εθνικής στρατηγικής μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε σοβαρές εξελίξεις που κανείς δεν θέλει να δει, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, και έχουμε ευθύνη να τις αποτρέψουμε.
Εμείς όμως σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις σοβαρές διαφωνίες μας για αυτή τη συμφωνία και την έλλειψη στρατηγικής από πλευρά της κυβέρνησης, δεν προχωρούμε σε μια στάση στήρας και ισοπεδωτικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Και εξήγησα τους λόγους, γιατί ο καθένας αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη. Και η ιστορία μακάρι να μην δικαιώσει τους δικούς μας φόβους. Το λέω με ειλικρίνεια. Δεν θα καταψηφίσουμε όμως. Διότι έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας που θα έχει το να καταψηφίζουμε μια συμφωνία που παρά τις αδυναμίες της στέμνει το τουρκολιβικό παράνομο σύμφωνο και μια συμφωνία που ενδεχομένως, έτσι όπως τα κάνετε, πολύ σύντομα να κληθούμε εμείς να υλοποιήσουμε και να διαχειριστούμε απέναντι στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Και εμείς τέτοιου είδους κυβιστήσεις όπως εσείς τις πρέσπες δεν θα κάνουμε. Αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της περίοδου που διανύουμε για τη χώρα. Δεν πλειοδοτούμε όμως σε λαϊκισμό, σε έθνο λαϊκισμό, όπως κάνατε εσείς, και όχι μόνο στις πρέσπες. Στην προσφυγική κρίση που λέγατε ότι φέρνει τους πρόσφυγες στο ΣΥΡΙΖΑ και για όλα φταίει. Όταν βρισκόμουν στην Τουρκία ή όταν ερχόταν εδώ ο πρόεδρος Ερντογάν που έβγαιναν στελέχη σας και έλεγαν ότι εμπιστεύεστε τον Ερντογάν περισσότερο από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό, θα λέγατε εσείς. Και όπως κάνατε και προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, όταν τολμήσατε σε αυτή εδώ την αίθουσα να πείτε ότι πούλησα τη Μακεδονία για να κερδίσω τις συντάξεις και δεν είχατε το σθένος να ζητήσετε δημόσια μια συγγνώμη 1,5 χρόνο μετά. Αυτοί είσαστε όμως. Σημαία ευκαιρίας στα εθνικά ζητήματα. Και για να σας το αποδείξω αυτό, δεν έχω παρά να θυμηθώ τι λέγατε 1 χρόνο πριν σχεδόν για την ηλυμένη απόφαση της τότε κυβέρνησης να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο όταν το ανακοινώσαμε στην αποχώρηση τότε του κ. Κοτζιά από το Υπουργείο Εξωτερικών και όταν ανακοίνωσα ότι όχι με προεδρικό διάταγμα αλλά με νόμο μετά τις ευρωεκλογές θα το φέρω στη Βουλή. Έχω εδώ να σας καταθέσω τις δηλώσεις του υπεύθυνου τομεάρχη τότε της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κουμουτσάκου, ο οποίος μίλαγε και έλεγε «Με πρωτοφανή επιπολαιότητα, κύριος Κοτζιάς και κύριος Τσίπρας, χωρίζουν τη χώρα στη μέση. Προαναγγέλνουν την επέκταση των χωρικών μας υδάτων μόνο στο Ιόνιο και μάλιστα με τη συγκατάθεση του κύριου Τσίπρα», για τον Κοτζιά έλεγε. «Έδωσαν έτσι τη δυνατότητα στην Τουρκία να επιμείνει στη γνωστή της θέση ότι στο Αιγαίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως το δίκαιο της θάλασσας, διότι δήθεν πρόκειται για ειδική περίπτωση». Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση με φθηνούς εντυπωσιασμούς υποσκάπτει θεμελιώδεις θέσεις εξωτερικής μας πολιτικής. Ορίστε, τα λέγατε. Σήμερα σηκωθήκατε όλοι όρθιοι να πανηγυρίσετε, αλλά αυτά λέγατε πέρυσι. Αν υιοθετηθεί το σκεπτικό της κυβέρνησης, τότε θα γίνει πράξη μια τμηματική επέκταση των χωρικών μας υδάτων, γεγονός που δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο για τη χώρα. Δηλώσεις. Εδώ μέσα στη Βουλή, ο κ. Κουμουτσάκος, η εξωτερική πολιτική δεν είναι πεδίο για ασκήσεις εντυπωσιασμού και μάλιστα όταν η συγκυρία έχει τα χαρακτηριστικά της έντασης. Μην το κάνετε, μας προέτρεπε. Ξέρετε ότι αναφέρομαι στη σκέψη που έχετε διαρρεύσει, την έχετε κοινοποιήσει όσον αφορά ορισμένες ενέργειες που σκέφτεστε να κάνετε στο Ιόνιο για την επέκταση χωρικών υδάτων. Μην το κάνετε, μας λέγατε. Αυτοί είστε. Η εξωτερική σας πολιτική, η εξωτερική πολιτική για τα εθνικά θέματα της χώρας, σημεία ευκαιρίας κάθε φορά. Ανάλογα με το αν είστε στην κυβέρνηση
εις στην αντιπολίτευση. Θέλετε λοιπόν στο θέμα των θαλασσίων ζωνών, όπως και στις πρέσπες, να κάνετε μια ωραία κυβίστηση και να επεκτείνετε στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Καλοδεχούμενη η κυβίστηση. Να έχετε το θάρρος όμως. Να έχετε το θάρρος να το πείτε. Θέλετε να στηρίξουμε διάλογο με την Τουρκία. Να θέσουμε τους σαφείς εγγυημένους όρους που επιτάσσουν τα συμφέροντα της χώρας. Να έχετε το θάρρος να το πείτε. Και κυρίως να μας ενημερώνετε εκ των προτέρων, αντί να το μαθαίνουμε από τον κύριο Τσαβούσογλου, ότι η διπλωματική σας σύμβουλος με τον διπλωματικό σύμβουλο του Ερντογάν βρίσκονται στο Βερολίνο και διαπραγματεύονται. Δεν θα σας λέγαμε να μην πάει. Να έχετε το θάρρος όμως. Και να έχετε το θάρρος να το παραδέχεστε, αντί να λέτε ότι διεξάγονται συνομιλίες δήθεν μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων. Θέλετε εθνική συνεννόηση. Σταματήστε να βάζετε την επικοινωνία πάνω απ' όλα. Σταματήστε να διχάζετε τον ελληνικό λαό. Μιμούμενοι τις χειρότερες παραδόσεις της παράταξής σας. Ξέρετε κάτι, ούτε εσείς ούτε κανένας σε αυτή εδώ τη χώρα δεν έχει το δικαίωμα να ζητά πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης από κανέναν και κυρίως από την αριστερά και τον δημοκρατικό κόσμο. Άλλωστε οι πατριδοκάπηλοι και οι έμποροι του εθνικισμού κατοικούν αποκλειστικά στο δικό σας σπίτι, όχι στο δικό μας. Σταματήστε λοιπόν αυτό το παιχνίδι, σταματήστε να απολύετε όποιον λέει την αλήθεια, σταματήστε να διαπομπεύετε όποιον ασκεί κριτική στην εξωτερική σας πολιτική ως ανεύθυνο ή φιλότουρκο, που μπορεί δήθεν να δώσει επιχειρήματα στην άλλη πλευρά. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, αν θέλετε πραγματικά, εθνική συνεννόηση για μια στιβαρή εθνική στρατηγική, με αρχή, μέση και τέλος. Κύριε Μητσοτάκη, θα κλείσω την παρέμβασή μου με τα λόγια ενός συντοπίτη σας που η πατρίδα του οφείλει πολλά. Και ξέρω ότι τον θαυμάζετε, για τον Ελευθέριο Βενιζέλο αναφέρω. Έλεγε λοιπόν ότι ο πολιτικός πρέπει να έχει το χάρισμα να βλέπει πρωτύτερα από ό,τι βλέπουν οι άλλοι. Αν δεν έχει το χάρισμα αυτό, είναι αδύνατον να μην οδηγήσει την πατρίδα του στη συμφορά και την καταστροφή. Το λέω διότι οι στιγμές που περνάμε είναι κρίσιμες. Και πρέπει να βλέπουμε τι έρχεται. Σας προτρέπω λοιπόν να μην εκλάβετε τη δική μου τοποθέτηση ως τάση σφοδρής κριτικής απέναντι στην κυβέρνησή σας, αλλά ως επικοδομητική στάση εθνικής ευθύνης. Και σας προτρέπω να μιλήσετε ειλικρινά στον ελληνικό λαό. Γιατί πάντα το εθνικό είναι το αληθές. Σας ευχαριστώ.